ετών. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Πάμε λοιπόν να ανοίξει το πλάνο, διότι προσθέθηκε στην παρέα και ο κύριος Σπύρος Σπυρόπουλος, οικονομολόγος φοροτεχνικός. Έχουν παραμείνει από το πρώτο μέρος εκπομπής, εδώ κοντά μας, ο κύριος Γιώργος Σάβενας. Θεωρώ ότι παρά τις δυσκολίες και τη διαδικασία που ακολουθείτε, είναι ο νικητής των εκλογών στο τεχνικό επιμελητήριο στο παράρτημα Δωδεκανήσου και δύο από τις κυρίες που έχουν εξελέγει, η κυρία Κωνσταντίνα Παπαναστασοπούλου, πολιτικός μηχανικός, και η κυρία Μαρίνα Διακογιωργάκη, και εκείνη πολιτικός μηχανικός. Λοιπόν, λέω ότι πάμε σε μια συζήτηση η οποία κινείται γύρω από την δραστηριότητα του ΤΕΕ, που εμπλέκεται σε οτιδήποτε έχει να κάνει με την ανάπτυξη, άρα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, και επιτρέψτε μου να ανοίξουμε ακόμη ένα παράθυρο, διότι θέματα τα οποία θα συζητάτε, θα βάζετε στο τραπέζι εσείς, μπαίνουν και σε επίπεδο Ευρώπης. Δηλαδή, άκουσα στο μεσοδιάστημα ότι το μεταπτυχιακό της κυρίας Παπαναστασοπούλου έχει να κάνει με το περιβάλλον, μείζον θέμα, έτσι, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, το αντίστοιχο της κυρίας Διακογιωργιάκη με τα μεγάλα έργα. Τρομερό θέμα, έτσι. Οπότε, δώσαμε την ευκαιρία να βάλουμε στη συζήτηση τον κύριο Μανώλη Αναγνωστάκη. Ο κύριος Αναγνωστάκης είναι γνωστός δημοσιογράφος, είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με το κόμμα του Ανδρέα Λοβέρτη, τους Δημοκράτες. Καλησπέρα, κύριε Αναγνωστάκη. Λοιπόν, να ξαναδοκιμάσουμε λίγο, θα ξαναδοκιμάσουμε σε λίγο. Νομίζω θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να συζητήσουμε. Μέχρι τότε μου είπε ο Σπύρος θέλει να κάνει ένα σχόλιο για τον νικητή των εκλογών, διότι τη χάνει να είναι από το Χάρλεμ, ενώ, μα συγχωρείτε, από τον Άγιο Νικόλα. Χάρλεμ είναι η αδερφή μου στην Ολλανδία. Χάρλεμ. Καλησπέρα στον κόσμο που μας παρακολουθεί. Καλησπέρα στις μηχανικούς εδώ, τις κυρίες, τις ποινίδες. Να συγχαρώ τον κύριο Σάβενα, τον φίλο Γιώργο και γείτονα. Είμαι περήφανος γιατί μέσα από μια δημοκρατική διαδικασία και έναν αγώνα που έδωσε, πέτυχε την πρωτιά. Αυτό πιστεύω το ξέρει και ο ίδιος, δεν ξέρω, δεν παρακολούθησα όλα αυτά που είπε. Παρακολούθησα ένα μέρος ερχόμενος να τον γεμίζει με ευθύνη πρωτίστως. Επειδή άκουσα σε κάποια φάση για τις πολιτικές σκοπιμότητες, να ευχηθώ πραγματικά το πρεστής και το κύρος του τεχνικού επιμελητηρίου να πάει εκεί που πρέπει και να το επαναφέρει, αλλά αυτά γίνονται και από τις δύο πλευρές. Ωραία, δώστε μου, κύριε Σπυρόπουλε, προτεραιότητα να δούμε στον κύριο Αναγνωστάκη, να δούμε αν τελικά καταφέραμε, διότι υπάρχει ένα προβληματάκι με τον ήχο. Κύριε Αναγνωστάκη, με ακούτε? Ναι, ναι, σας ακούω. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας ακούμε πάρα πολύ καλά, πολύ καθαρά. Λέω ξεκινώντας... και στους τηλεθεατές σας και καλησπέρα και στις ολόκληρες κοινότητες. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι είστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει παρουσία μέσα από τη δημοσιογραφία, ένας άνθρωπος, διαβάζοντας λίγο το βιογραφικό σας, που δεν δίστασε το 2019 να αναζητήσει και άλλο αντικείμενο. Έτσι, παράλληλο, και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολύ μεγάλη εμπειρία, όχι μόνο στα τηλεοπτικά, αλλά και από τους καλούς ανθρώπους στα περιοδικά. Άρα, γεμάτος άνθρωπος. Κάλο με την επιστροφή, ακούω αντί για σας αυτά που είπαμε πριν 3 λεπτά. Λοιπόν, διαβάζετε λίγο το βιογραφικό σας που δεν δίστασε το 2019. Λοιπόν, να το ακούω κι εγώ μια επιστροφή, να το δούμε. Υπάρχει ένα μικρό θεματάκι. Διέκοψα βίαιος τον κύριο Σπυρόπουλο. Έλεγα ακόμη καλά λόγια. Έχετε ακόμη 10 λεπτά να πείτε καλά λόγια μέχρι να διώξετε τη σύνδεση. Επειδή άκουσα λοιπόν τον κύριο Σάβε να λέει για πολιτικές επιδιώξεις και προσωπικά ωφέλη, να πω ότι πιστεύω, πάντα τη γνώμη μου λέω, ότι από τη θέση του Προέδρου, από τη διοίκηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου,
θα πρέπει βάσει και του καταστατικού της, από ό,τι έριξα μια ματιά, δεν είναι ντρίφισα βέβαια, ναι, να υπηρετεί το κοινωνικό συμφέρον, το κοινωνικο-οικονομικό συμφέρον και να εκλαϊκεύει, εν πάση περιπτώσει, τους νόμους και τις διατάξεις που κάθε φορά εφαρμόζονται από το κράτος, ασκώντας κριτική σκοπή. Θέλω λοιπόν να πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα δεν θα είμαστε όπως ήμασταν το προηγούμενο διάστημα του ναι, γιατί αυτό ήμασταν. Κάποια στιγμή ο κύριος Γλινός, η προηγούμενη διοίκηση, είπε ένα όχι και κατ' εμέ δική μου άποψη ορθώς το διατύπωσε και σήκωσε το όχι, τεκμηριωμένα, μαζί με τον κύριο Γρίλη. Από εκεί και πέρα το όχι έγιναν μηνύσεις, ναι, και αυτό, τέτοια πράγματα. Εδώ θέλω να φτάσω τώρα. Έγιναν κουνώντας, έγιναν δάχτυλα, ναι, δάχτυλα από ένα τον υπουργό, να κουνάει ο δάχτυλα ένα από τον υπουργό, το συντοπικό ΤΕΕ και την ακούστε κοινωνία. Κάτι, ακούστε κάτι. Και ένα πρόεδρο που ήρθε να συμμορφώσει. Για να καταλάβει, κύριε Σπυρόπουλε. Έτσι δεν αποκτά το ΤΕΕ. Και ένα λεπτό, να καταλάβει και ο κόσμος τώρα τι λέτε, διότι όπως τα έφερε η ζωή, έτσι, εσείς σε αυτή την εξέλιξη της Μαρίνας έχετε εκφράσει και δημοσίως και μέσα από την εκπομπή και με επιστολές στο Δημοτικό Συμβούλιο την αντίθεσή σας. Δεν είναι όμως η συγκεκριμένη επένδυση που στοχεύουμε. Ναι, στοχεύουμε στην αλλαγή νοοτροπίας, την οποία πρέπει με μπροστάρι το ΤΕ να ξεκινήσει και να έπρεπε να υφίσταται ήδη. Ότι πρώτα βάζουμε το κοινωνικό συμφέρον, πρέπει να υπάρχει ένα ολιστικό σχεδιασμός ανάπτυξης του νησιού. Όχι ο κάθε επενδυτής να έρθει να μας λέει πώς θα επενδύσουμε και πώς θα αναπτύξουμε τον τόπο μας. Να γίνεται μέσα από φίλτρα και ξέρω και γνωρίζω ότι έχει ανατεθεί από την κεντρική πολιτεία ένα κεντρικό σχεδιασμό μέσα από αυτά τα βήματα. Επειδή ενδεχομένως δεν το παρακολουθήσατε, ήδη εξέφρασε μία αντίρρηση για τη διαδικασία ο κύριος Σάβενας και είπε ότι είναι ένα θέμα το οποίο ενοχλεί το σύνολο των μηχανικών. Και φαντάζομαι ότι θα το δουν. Άρα νομίζω ότι εκεί υπάρχει μία σύγκληση. Μου επιτρέπετε, ναι, βεβαίως, μου επιτρέπετε ένα απλό σχόλιο στον αγαπητό συναγωνιστή, γιατί 10 χρόνια αγωνιστήκαμε, ξέρει περί τίνος πρόκειται, ξέρει το ήθος μου, ξέρει τη μαχητικότητά μου και αν θέλετε ξέρει και γνωρίζει ότι δεν προτείνω ή δεν σχίζω τα ημάτια μου αν δεν έχω τεκμηριωμένο λόγο. Λοιπόν, αγαπητέ Σπύρο, το κύρος πραγματικό του οργάνου δεν θα πω ότι το χάνει το κύρος από ένα όχι ή από ένα ναι. Το κύρος χάνεται όταν το όχι γίνεται ναι ή το ναι γίνεται όχι. Εκεί λοιπόν είναι ένα σημείο που πρέπει να το δούμε. Πότε δηλαδή πρέπει να έχει παρεμβατικό ρόλο το τεχνικό επιμελητήριο και είναι πάρα πολύ σημαντικό το timing. Είχε την δυνατότητα να έχει τον λόγο και τον ρόλο, αυτό που αρμόζει, την περίοδο που δεν θα δημιουργούσε προβλήματα ούτε σε επενδυτές ή πολίτες. Λοιπόν, είτε θα το δούμε. Επίσης, και τελειώνουμε αυτό, η χειρότερη συμβιβαστική συμφωνία είναι καλύτερη από οποιαδήποτε καλύτερη καλή δικαστική απόφαση. Και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Εκεί ο πρώτος που μέσα στην αντιπροσωπεία είχα βάλει σαν προϋπόθεση ότι πριν κάνουμε οτιδήποτε πρέπει να γνωρίζουμε και να διεκδικήσουμε να έρθουμε σε μια συμφωνία, αν όχι συμφωνία, σε μια ενημέρωση για να καταγράψουμε ακριβώς τα προβλήματα. Δεν χρειάζεται να το τραβήξουμε περισσότερο. Νομίζω ότι έγινε μια αναφορά. Κάνατε και εσείς μια αναφορά. Υπάρχει μια εξέλιξη. Θα μπουν όλα τα δεδομένα πάνω στο τραπέζι. Εγώ θεωρώ ότι αυτό θα έχει βάθος με βάση αυτά τα οποία ακούγονται και στο δημόσιο λόγο εννοώ και οι ενστάσεις. Αλλά θα το δούμε όταν φτάσει η ώρα και ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν καταφέραμε, γιατί είναι αυτό που λες ότι ξεκινάς με τις καλύτερες ηθίκες και αυτές οι τεχνικές αδυναμίες παρουσιάζονται. Γιατί πραγματικά η χώρα ακόμη πρέπει να κάνει βήματα και στα θέματα G. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα καταφέρουμε. Κυρία Αναγνωστάκη, μας ακούτε τώρα? Τώρα σας ακούω πολύ καλά, ευχαριστώ. Και εμείς σας ακούμε λοιπόν τέλεια. Έχω μια πολύ καλή παρέα, συζητώντας για τα θέματα ανάπτυξης και έλεγα στον πρόλογό μου ότι είστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τη δική του πορεία στον χώρο της μουσιογραφίας, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι καλός στον έντυπο τύπο, έχετε έτσι διευθύνει περιοδικά και ένας άνθρωπος ο οποίος όταν δυσκόλεψαν τα πράγματα δεν δίστασε λίγο να κάνει και κάτι άλλο και να αλλάξει αντικείμενο. Και ρωτάω τώρα, πόσο εύκολο είναι για έναν καταξιωμένο δημοσιογράφο να αφήσει το γυαλί, την πρώτη εικόνα και να πάει να διεκδικήσει την εκλογή του σε ένα εντός αγωγικών, έτσι ξεκινάει, μικρό κόμμα? Τι σας όθησε, η προσωπική σχέση με τον Ανδρέα Λοβέρδου ή κάτι βαθύτερο από αυτά? Και τα δύο. Μπορώ να σας πω ότι το πιο σημαντικό από όλα που μου όθησε ήταν ότι ήταν ένα μικρό κόμμα. Δηλαδή
όπως λέω συνήθως, αν ήταν ο κύριος Λοβέρδος στο Πασόκ αρχηγός και μου έλεγε έλα, θα έλεγα όχι, δεν μπορώ. Και δεν μπορώ, διότι υπάρχει ένας κομματικός μηχανισμός που για μένα είναι αδύνατο να τον ξεπεράσω, είναι αδύνατο να τον υπερβώ. Έχω κάνει σε τέτοιους μηχανισμούς στην νεολαία όταν ήμουν νέος στα πανεπιστήμια και μετά, και είπα ότι δεν μπορώ, άφησα πίσω σελίδες αυτό το πράγμα. Και τώρα σε αυτή τη νέα προσπάθεια που είναι πραγματικά μικρή, από νέους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν μια δουλειά, δηλαδή δουλεύουν. Ξέρετε, οι ρίζες τους είναι μέσα στην κοινωνία. Δεν είναι οι ρίζες τους μέσα σε κανένα εργαστήριο βιολογικό. Τη σωλήνα κομματικού. Τη σωλήνα. Του σωλήνα, του κομματικού σωλήνα. Καταλάβατε. Και να τροφοδοτούνται οι ρίζες τους από την πολιτική σκοπιμότητα. Είναι μέσα από την κοινωνία. Ξέρουν, κάνουν τη δουλειά τους καλά. Είναι ο καθένας από εμάς ένας άνθρωπος που έχει επιτύχει στον τομέα του, στον βαθμό που το αναλογεί του καθενός και στον βαθμό που έχει γίνει αποδεκτός στην κοινωνία και ο οποίος τάχτηκε στο επίπεδο της κοινωνίας να ενταχθεί στο κόμμα του κυρίου Λοβέρδου, το Δημοκράτες, με τον Α ή Β τρόπο. Εγώ συνεργάζομαι, δεν είμαι μέλος του κόμματος, συνεργάζομαι γιατί οι πολιτικές μου απόψεις και οι ιδέες μου για την Ευρώπη αγκαλιάζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό, σε απόλυτο βαθμό, αγκαλιάζουν και τις ιδέες του κόμματος των Δημοκρατών, του κ. Λοβέρδου. Να μείνω σε αυτό το επίπεδο, έτσι, σε προσωπικό επίπεδο δηλαδή, επειδή έχετε και την εμπειρία και τη γνώση, ξέρετε και το σύστημα το οποίο λειτουργεί εντός των μέσων και διά των μέσων, αναφέρομαι στα εργαλεία της εποχής, τα πολιτικά, δημοσκοπήσεις κτλ. Να σας ρωτήσω, τι είναι αυτό το οποίο δεν σας αρέσει στην Ευρώπη και λέτε ότι θα μπουν οι δημοκράτες, θα μπω ενδεχομένως και εγώ, διότι είναι η ψήφος μία από τις τέσσερις και θέλω να διαμορφώσω, να συμβάλλω, να ανοίξω μία νέα γραμμή. Προσωπικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Προσωπικά, αυτό που με ανησυχεί είναι αν η Ευρώπη και η ιδέα της Ευρώπης που έχουμε τώρα έχει μέλλον ή όχι. Η ιδέα της Ευρώπης. Θεωρώ δηλαδή ότι αυτό που στο τέλος του 20ου αιώνα αυτή η συναρπαστική περιπέτεια του να είναι κάποιος Ευρωπαίος ανάμεσα σε μεγάλους αρχιτέκτονες, σε μεγάλους στοχαστές, σε μεγάλους φιλοσόφους, σε μεγάλους μουσικούς, σε μεγάλους διανοητές, έχει σταματήσει στην Ευρώπη πια. Όλα έχουν μεταφερθεί στην Αμερική και κάποια ακόμη πιο καινούργια στην Νοτιοανατολική Ασία, όπου συναγωνίζονται η Κίνα με την Ινδία ποια θα πάρει το τιμόνι για να οδηγήσει τον κόσμο. Σε αυτή τη φάση όμως εμείς είμαστε ουρά τους. Δηλαδή δεν γεννάμε τίποτα καινούργιο. Ναι. Δεν γεννάμε. Φαντάζομαι ότι δεν αναφέρεστε μόνο στο εμπορικό κομμάτι, αναφέρεστε και πολύ έντονα στο γεωπολιτικό κομμάτι. Δηλαδή ότι οι άλλοι έχουν μια φιλοσοφία, μια στρατηγική και η Ευρώπη ψάχνει βήματα να βρει. Ακριβώς. Όχι μόνο στο γεωπολιτικό ή στο οικονομικό. Αναφέρομαι στον πολιτισμό και αναφέρομαι κυρίως στις επιστήμες. Ξέρετε, η Ευρώπη ήταν η χώρα των επιστημών. Εάν ας πούμε κάνουμε μια ματιά πίσω, θα δούμε ότι πόσοι από τους νομπελίστες ήταν Ευρωπαίοι. Να θα σας θυμίσω κάτι τώρα που μου ήρθε στο μυαλό μου. Αν δούμε την ταινία του Όπενχάιμερ, που την είδαμε πιο πολύ, θα δούμε ότι όλη η ομάδα αυτή που έφτιαξε την ατομική βόμβα, άσχετα που την όθησε, έτσι, αυτό δεν μας αφορά, όλη η ομάδα αυτή ήταν Ευρωπαίοι. Τώρα η Ευρώπη δεν είναι πια θελκτική για τους νέους. Τα νέα παιδιά πάνε στην Ευρώπη για να κάνουν το διδακτορικό τους στην Αμερική. Γιατί η Αμερική είναι αυτή που έχει τα πρωτεία. Δηλαδή είναι οι επιστήμες, είναι η ιατρική, είναι η βιολογία, είναι η αστροφυσική. Ένας Ευρωπαίος νομπελίστας στην αστροφυσική πριν 4-5 χρόνια, ξέρετε, έχει στη Βόνη ένα γραφείο και έχει τη δυνατότητα να έχει μόνο 10 ανθρώπους γύρω του κάθε χρόνο. Φανταστείτε δηλαδή τι θα μπορούσε ένας πολύ μεγάλος επιστήμονας, πώς να γεννήσει τις καινούργιες ιδέες, πώς να γεννήσει την καινούργια έρευνα, πώς να πάει όλη η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης να ξεκινήσει από τα πανεπιστήμια και από τις σχολές. Βέβαια υπάρχει και το κοινό νόμισμα. Υπάρχει
και ο κοινός στρατός, που είναι οπωσδήποτε ένα από τα πράγματα που πρέπει να γίνουν. Υπάρχει το Σύνταγμα που πρέπει να το ξαναδούμε της Ευρώπης, το νέο Σύνταγμα. Υπάρχουν, και εσείς είσαστε μια περιοχή που είναι τραυματισμένη από αυτό, υπάρχουν οι μετανάστες. Βεβαίως. Θα πρέπει δηλαδή όλα αυτά να κάτσουμε να τα δούμε διαφορετικά, να τα δούμε πάνω σε μια βάση. Ευρώπη για μένα, τουλάχιστον όσο καιρό μιλάει για την Ευρώπη, ξέρετε, σήμαινε το να μπορείς διαφορετικές κουλτούρες και διαφορετικούς πολιτισμούς με διαφορετικές κουλτούρες και διαφορετικές εθνότητες να τις συνθέσεις. Αυτός ήταν ο Ευρωπαίος που μπορούσε να συνθέσει διαφορετικά ιδανικά και το πετύχαινε μέχρι και τον 20ο αιώνα. Από τον 21ο αιώνα και μετά και από τις πρώτες κρίσεις, τα πρώτα και τα τελευταία πράγματα που ακούμε για την Ευρώπη είναι τι γίνεται με τον ευρώ, με την Κεντρική Τράπεζα, τι κάνει η Deutsche Bank, τι κάνει η Τράπεζα της Γαλλίας, πού πάει το ευρώ, πόσοι καινούργοι θα μπουν, ποιες είναι οι ομάδες στο Ευρωκοινοβούλιο οι οποίες ασκούν πίεση, ποια είναι τα lobbying, ποια είναι τα πού είναι πάνε τα λεφτά, ποιοι, όλα αυτά ακούμε. Και έτσι είναι φυσικό, εμείς οι ίδιοι οι οποίοι άκουγα λίγο και τη συζήτηση που είχατε, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, που θέλουμε μέσα σε ένα πλαίσιο η περιοχή μας, ο τόπος μας, αλλά με τις συνήθειές τους, με τα ήθη και τα έθιμά του να αναπτυχθεί για να μπορέσουμε να πάμε μπροστά, γίνεται όλο αυτό στις παρυφές και μόνο από προσωπικές ιστορίες. Δεν γίνεται με καθοδήγηση. Τα λεφτά υπάρχουν, αλλά ναι, ξέρετε τι γίνεται. Λείπει η κεντρική ιδέα. Εμείς λοιπόν, σαν κόμμα δημοκράτες, επενδύουμε στην κεντρική ιδέα. Και λέμε ότι η Ευρώπη πρέπει να ξαναγεννηθεί. Η Ευρώπη του προηγούμενου αιώνα πρέπει να μην είναι, συγγνώμη, η Ευρώπη του τωρινού αιώνα πρέπει να είναι μουσείο. Να μην είναι μουσείο για τους υπόλοιπους. Να μείνω σε αυτό το ερώτημα, διότι οφείλω να το πω ότι δεν τους γνωρίζω προσωπικά, τους γνωρίζω εγώ πάρα πολύ καλά, ότι είναι εξαιρετικοί συνομιλητές μας. Από Ευγένεια είπαμε να δώσουμε το λόγο σε εσάς, γιατί είναι και το συγκεκριμένο το οποίο έχουμε μία ή δύο εμφανίσεις και υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία. Όμως έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτά που λέτε. Άρα μου λέτε ότι αυτή η πορεία ήταν μία πορεία η οποία οδήγησε και τη χώρα σε περιπέτειες. Δηλαδή, μόνο οικονομικά το κρίνουμε, φάγαμε τα χρόνια των μνημονίων. Έτσι. Και ξεχάσαμε τα μνημόνια και ερχόμαστε στη συνέχεια και αρχίζουμε και βρίσκουμε ρυθμούς μιας άλλης πολιτικής από την Ευρώπη. Εκ των υστέρων με την πανδημία ανακαλύψαμε ότι υπάρχει συνοχή ευρωπαϊκή, ανακαλύψαμε το Ταμείο Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας και αρχίσαμε να βαδίζουμε σε τέτοια βήματα. Αυτό θέλετε να γίνει. Να σας πω και σε κάτι άλλο. Ναι. Όταν πρέπει να πάρθει μια απόφαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κάποιος διαφωνεί, υπάρχει συμφωνία, έχουν μπει τα λεφτά. Πόσα λεφτά θέλεις να πάρεις για τη χώρα σου για να συμφωνήσεις? Ή εάν δεν συμφωνήσει, αφού πάρει τα λεφτά και δεν συνεχίζει να μην συμφωνεί, πάει έξω για καφέ και ψηφίζουν οι άλλοι 26 στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στο μικρό κομμάτι, δεν ξέρω, στο ευρώ, και ψηφίζουν επειδή και έχουν πανψηφία, ψηφίζουν όλοι, επειδή αυτός που διαφωνούσε είναι εκτός αυτούς, άρα προσμετράει η ομοφωνία στο αποτέλεσμα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, ξέρετε τι συμβολικό χαρακτήρα έχει για να μην χαλάσει η ομοφωνία, να πάει η χώρα να πιει καφέ και να γυρίσει και να συνεχίσει. Πώς μπορούμε να πούμε σε ένα νέο παιδί, στον εαυτό μας, αφήστε τα νέα παιδιά και βεβαίως και στα παιδιά μας, πώς μπορούμε να τα εμπνεύσουμε ότι κάτι σημαίνει η ιδέα της Ευρώπης και να είναι και όλοι οι αρχηγοί και να το αποδέχονται και να μην συζητάει κανείς γι' αυτό. Να το κουκουλώνουν κιόλας. Πρέπει να αλλάξει η Ευρώπη στο σύνολό της. Πρέπει να αλλάξει και να ξαναμπεί εκεί που ήταν. Όταν πρωτοξεκίνησε η ιδέα της Ευρώπης, ήταν η ιδέα που κυριαρχούσε, ήταν του ουμανισμού, του ανθρωπισμού. Πάνω στη χτίστηκε η Ευρώπη. Πάνω στην ένωση της Ευρώπης, γιατί κατάλαβαμε όλοι ότι πρέπει να σταματήσουν οι πόλεμοι οι οποίοι συνεχίζονται ή τα ζώρικα θέματα τα οποία υπάρχουν ακόμα και στα σύνορά μας, επειδή κάποιες εθνότητες ή κάποια έθνη ακολουθούν διαφορετική πολιτική από αυτήν που εμείς νομίζουμε ότι πρέπει να ακολουθούν. Και γιατί ο μόνος τρόπος για να τους κάνουμε καλά είναι να τους πούμε, ξέρεις, δεν θα μπεις στην Ευρώπη.
Μα είναι συμπεριφορά αυτή η χώρας? Είναι συμπεριφορά αυτή η Ηπείρου? Είναι συμπεριφορά αυτή η Ευρωπαϊκής Ένωσης? Κάτσε καλά, γίνε καλό παιδί για να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα διάφορα βέτο, στα διάφορα διλήμματα, αλλά προς επίρρωση των όσων λέτε, επειδή κάνετε και μία αναφορά έτσι, για το μεταναστευτικό, η συμφωνία η οποία επιτεύχθη έχει κάποια κενά. Δηλαδή, βεβαίως, κρατήστε τους μετανάστες στη χώρα σας και πάρτε και λίγο χρήμα για να αλλιάζονται στο Κολωνάκι ή στην πλατεία Ελευθερίας της Ρόδου. Και πάλι καλά. Τα υπόλοιπα να τα δείτε. Επειδή η Εστονία και η Πολωνία έζησαν το τι σημαίνει μετανάστες από τον πόλεμο με την Ουκρανία, έζησαν στο πετσί τους τη μετανάστευση, άλλαξαν θέση. Κατάλαβαν το θέμα ότι είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που νόμιζαν και έγιναν τα πράγματα λίγο πιο ήπια. Δηλαδή, είμαστε ουσιαστικά στην έλλειψη συμφιλίωσης των αντιπάλων ιδανικών. Αυτό είναι που μας λείπει. Μάλιστα. Να μπορέσουμε να τα συμφιλιώσουμε, να τα εντάξουμε, να κρατήσουμε τη γλώσσα, να τη μεγαλώσουμε, να μην προσπαθήσουμε να καταστήλουμε την ιδιαιτερότητά μας. Ξέρετε, να σας πω και κάτι. Να σας πω το πιο συγκλονιστικό για μένα είναι ότι αυτή η ομογενοποίηση των αξιών, αυτή η πλημμυρίδα της ομογενοποίησης των αξιών είναι το πιο καταστροφικό πράγμα για την Ευρώπη και για τη χώρα μας. Δηλαδή όποιος είναι λίγο διαφορετικός, λίγο πιο ψηλός, λίγο πιο δεν μπαίνει σε λίγο χρονικό διάστημα, θα ξέρετε, θα είναι στην απόξω. Οι διαφορές έχουν πια, εκεί που φαινόταν ότι πάει να γίνουν δικαιώματα και τα δικαιώματα να κυριαρχήσουν και είναι σωστά όλα αυτά κτλ. Εγώ βλέπω ότι υπάρχει και μία συνεχή στάση να ομογενοποιηθούμε όλοι. Μάλιστα. Αυτά θα πρέπει να τα ξαναδούμε. Και κυρίως στην Ευρώπη. Και να ενισχύουμε συνεχώς την έρευνα, τον κοινό στρατό, τη στάση μας απέναντι στο Σύνταγμα, ακόμα και γιατί να μην γίνει και σαν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακόμα και αυτό ήταν το αρχικό όνειρο. Δηλαδή να μην γίνει μία Ευρώπη των πολιτιών. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Αναγνωστάκη, μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο, διότι καταλαβαίνετε ότι επαναλαμβάνουμε ευγένεια και οι συνομιλητές μας σας ακούν, οι οποίοι είχαν να κάνουν με το ΤΕΕ και έχει ενδιαφέρον, διότι περιβάλλον η μία από τις κυρίες, μεγάλα έργα η άλλη, και βεβαίως ο νικητής των εκλογών να δούμε τελικά θα καταφέρει να γίνει πρόεδρος. Γιατί έχουμε αυτά. Πώς είναι η Ευρώπη με τα διάφορα λόμπι? Έχουμε λόμπι και στο ΤΕΕ για να καταφέρει ο πρώτος να γίνει πρόεδρος. Κυρία, μου επιτρέπετε. Λοιπόν, βεβαίως, ένα τελευταίο για να κλείσουμε. Καταρχήν, η Ευρώπη είναι μέσα στη στόχευση της επόμενης μέρας του τεχνικού περιφερειακού παραγκονισμένου, θα έλεγα πολλές φορές, τμήματος Δωδεκανήσου. Η Ευρώπη είναι λοιπόν μία από τις στοχεύσεις μας. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θα κάνω, κυρία Αναγνωστάκη, αν μου επιτρέπετε, ένα σχόλιο σε όλα αυτά που είπατε. Πολύ σύντομα, ο κύριος Αναγνωστάκης μέσα από τη φρεσκάδα που έβγαλε από τη συναναστροφή του με τους νέους καταξιωμένους διαφορετικούς επιστήμονες, ταυτόχρονα μέσα σε μία λέξη κρύβει την αγωνία για την επόμενη μέρα. Είπατε, κύριε Αναγνωστάκη, αποφάσισα να ασχοληθώ για να δω αν υπάρχει μέλλον. Είναι πρώτη φορά που το ακούω και μετά να συνδιαμορφώσω. Και επίσης κλείνω με αυτό ότι το μέλλον της Ευρώπης δεν εξαρτάται μόνο από την πολιτική βούληση και το είδος των πολιτικών αποφάσεων, αλλά κυρίως, εγώ θα έλεγα, επειδή ο άνθρωπος για σας έχει μεγάλη αξία, εξαρτάται από τα ιδανικά των ανθρώπων που θα μπείτε εκεί μέσα. Κύριε Σαξίες, και εγώ ένα μικρό. Βεβαίως, είναι κάτι και εσείς. Και καλή επιτυχία. Και όταν ψηφίζετε Δημοκράτες, ένα Αναγνωστάκη. Είναι καλός παίχτης. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί ακούω τον κύριο Αναγνωστάκη. Βέβαια, θα πω κάτι το οποίο δεν ξέρω πώς θα το συνδέσει ο κόσμος ή κι εσείς. Αυτά θα ήθελα να τα ακούω από έφηβους. Δηλαδή, ο κ. Αναγνωστάκης είναι σαν να ακούγα έναν έφηβο που θα ήθελα να ακούω. Συγγνώμη, έχω μια πολιτική ένσταση. Ρωτήσανε κάποτε έναν Ιταλό ποιος είναι ο πιο φέρετρος πολιτικός στην Ελλάδα και είπε ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ήταν ο τότε υπουργός εξωτερικών της Ιταλίας. Άρα, σημασία έχει το μυαλό και όχι η ηλικία. Αυτό θέλω να πω. Άρα το και όταν πετά κάποια ηλικία τα 50, λέμε ότι εμείς είμαστε παιδιά. Μην μας το χαλάτε. Έχει αυτό. Τον προβληματισμό και τη σπίθα ενός εφηβού. Μιλήσε για υψηλές αξίες και έννοιες πολύ υψηλές. Θα κάνω μόνο μία πρόταση. Κύριε Αναγνωστάκη, μεταφέρετε στα κέντρα ότι η Ευρώπη πρέπει να ενσκύψει στην ισιωτικότητα. Γιατί αν η Ελλάδα είναι
το άκρο και το όριο, το σύνορο της Ευρώπης, η Ρόδος και τα Δωδεκάνησα και το Νότιο Αιγαίο, είναι το άκρο της Ελλάδας. Μας. Το σύνορο της Ελλάδας. Είναι η ταυτότητά μας. Και υπάρχουν λοιπόν πέρα από τους στρατούς, έτσι, πέρα από τους στρατούς, υπάρχουν πολιτικές που έχουν να κάνουν με την υγεία πρωτίστως. Που πονάμε και ασθενούμε, έχουμε σοβαρά θέματα. Και τις υποδομές που μιλήσαμε πριν με τον κύριο Σάβενα. Λοιπόν, κύριε Αναστάκη, το θέμα να μην μείνουν στη συμπάθεια απέναντί σας. Υπάρχει ενάτη, ένας από τους τέσσερις σταυρούς. Ναι, είναι όπου καμιά φορά πάμε σε παρουσιάσεις βιβλίων ή κάνουν παρουσιάσεις βιβλίων και όλοι μιλάνε, κανείς δεν χαλάει το βιβλίο τον πάγκο. Οπότε στον πάγκο, ψήφανε Αναστάκη, σε μια ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Λοιπόν, ευχαριστώ και εσάς. Με συγχωρείτε, αλλά καταλαβαίνετε και τα τεχνικά ζητήματα. Εγώ έχω σημειώσει τα κινητά, κυρία Παπαναστασοπούλου. Κυρία Διακο Γεωργάκη, του Σπύρου το έχω. Παραμένει ο Σπύρος εδώ, ο Σπυρόπουλος. Και παραμένει και ο αριθμός, δεν αλλάζει. Βεβαίως, ναι. Πρόεδρε της παράταξης, ελπίζω να επικεφαλής για την ώρα. Είναι επικεφαλής. Ναι, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, θα τα πούμε σύντομα. Καλή επιτυχία στη διαδικασία και συγχαρητήρια σε όλους. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά και ελπίζω να κυλήσουν όλα καλά και στο επόμενο μέρος, δηλαδή για να έχουμε και τις ιδέες και να μην έχουμε ζητηματάκια.